Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης η τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης της 20ης τεθωρακισμένης μεραρχίας στην Καβάλα από τον αποχωρήσαντα διοικητή Σπύρο Ρώση στο νέο διοικητή Αντώνη Χατζηγεωργίου. Στην έναρξη της τελετής διαβάστηκε η ημερήσια διαταγή και στη συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός του απερχόμενου και του νέου διοικητή παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Καβάλας. Στον εκλεκτό συνάδελφο υποστράτηγο Χατζηγεωργίου Αντώνιο, έχοντας ως μοναδικό φάρο την αποστολή του στρατού μας, που δεν είναι άλλη από το να εξασφαλίζει την άμυνα της χώρας και να υπερασπίσει την εθνική ανεξαρτησία και εδαφική ακαιρεότητα της πατρίδος μας, έθεσα πριν δύο χρόνια που ανέλαβα τη διοίκηση της μεραρχίας ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση υψηλού βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητος μέσω του κατάλληλου συνδυασμού του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού και του τεχνολογικά προηγμένου υλικού της μεραρχίας. Σήμερα μπορώ με ικανοποίηση και υπερηφάνεια να βεβαιώσω ότι η ισχύς της μεραρχίας αλλά και η ετοιμότητα για χρήση αυτής της ισχύος βρίσκονται σε υψηλότατο επίπεδο και αυτό οφείλεται στο προσωπικό της, το οποίο με επαγγελματισμό, φιλότιμο, υψηλό ηθικό, δημιουργική πρωτοβουλία, διαρκή ανησυχία και ακλόνητη πίστη στις στρατιωτικές αρετές εργάζεται καθημερινά για την επίτευξη των στόχων. Αυτό το προσωπικό ήταν το στήριγμά μου στον καθημερινό αγώνα για την αναβάθμιση της μεραρχίας σε όλους τους τομείς και την υλοποίηση των έργων της. Ως εκ τούτου αισθάνομαι ιδιαίτερος υπερήφανος αλλά και βαθύτατα επιφορτισμένος από την παρακαταθήκη που μου αφήνουν σκληρονομιά όλοι οι προηγούμενοι διοικητές της μεραρχίας. Δεσμεύομαι ρητά να τιμήσω και να συνεχίσω το λαμπρό έργο τους. Άλλωστε, η συνέχεια της διοίκησης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του στρατεύματος και βέλτιστη πρακτική, καθώς δεν αποκλείει καθ' οδιοδήποτε τρόπο την εξέλιξη και την ανάλογη προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στον εσωτερικό χώρο της 20ης τεθωρακισμένης μεραρχίας, προς τιμήν τους δόθηκε δεξίωση, στην οποία τιμητικά παρέστηκε ο αντιστράτηγος Λαλούσης, διοικητής του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού. Έχουμε κανένα δικαίωμα το ελάχιστο να αποτύχουμε στο παραμικρό. Ξέρουμε πόσο αγάπη περιβάλλει ο τοπικός πληθυσμός, οι τοπικοί άρχοντες, τις μονάδες, τους αξιωματικούς, τους στρατεύσιμους, και αυτό πραγματικά είναι μια ισχυρή σχέση η οποία είναι διαχρονική. Αυτή θα συνεχίσουμε, θα είμαστε κοντά σας και σε υποσχεθόμαστε ότι θα το κάνουμε πραγματικά με ενδιαφέρον, με αγάπη και να ξέρετε πάντα ο στρατός είναι έτοιμος να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή. Επίσης, τιμήθηκε και η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας, Σύση Ρακιτζή.